αλλάζει το ποσοστό. Δηλαδή έχουμε φτάσει τώρα πια στο 93% και οι έδρες παραμένουν εκεί, ενδεχομένως να φτάσουμε τις 150. Λιγότερο από 1000 τμήματα, έτσι. Ναι. Έχουμε λιγότερα. Φτάσει πια να υπολείπονται, όχι λιγότερα, περίπου 1.200 τμήματα. 1.200-1.300 τμήματα, ναι. Αλλά όμως ο ρυθμός τώρα πια με τον οποίο ανοίγει η διαφορά και είναι λογικό με τόσο όγκο δεδομένων που έχει σωρευτεί είναι πιο αργός. Θα τίνουμε λοιπόν προς το 36,5 και προς τις 150 έδρες. Μάλιστα. Και θα είμαστε, όπως είδαμε σε εκείνο το πάρα πολύ ωραίο γραφικό της Singular που δείχνει τον πύχη της αυτοδυναμίας και παρακαλώ την κυρία Μάρκα Τζιάν. Μου θυμίζει τον άβακα που είχαμε στο σχολείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι βλέπουμε πού ακριβώς εκείνο στο κόκκινο σημαδάκι ότι είναι ο πύχης αυτοδυναμίας. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά, θα πλησιάσει κι άλλο μέχρι να κλείσει το αποτέλεσμα, θα πλησιάσει το 36,5, αλλά δεν φαίνεται πια σε καμία περίπτωση ότι έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το 8% πια που λείπει από τα εκλογικά αποτελέσματα να υπερκεράσει και να υπερβεί αυτό το 36,8. Θα έχουμε λοιπόν μία κατανομή η οποία θα δίνει 150 έδρες στο πρώτο κόμμα και οι συνεργασίες έτσι και αλλιώς, όπως είχαμε πει από την αρχή της βραδιάς, πριν από τις 7 η ώρα, θα είναι αναγκαίες είτε για λόγους αριθμητικούς, είτε για λόγους ουσιαστικούς ήδη πολιτικούς. Ήδη διαφαίνεται ότι πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, να μην το προκαταλάβουμε, αλλά διαφαίνεται λέμε, και με βάση και τις εκτιμήσεις των συναδέλφων, των εγκρήτων δημοσιογράφων που μας τίμησαν με την παρουσία τους, πάμε